Το γνωρίζεις ότι θα περάσουμε ένα χρόνο μαζί. Κινέζικη πρωτοχρονιά. Στη Νοτιοανατολική Ασία έχουμε τα δικά μας έθιμα και τις δικές μας παραδόσεις. Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου αυτή τη χρονιά ξεκινά ο εορτασμός της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς ή του νέου σεληνιακού έτους ή του νέου έτους του σκύλου. Ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ για τον κινέζικο κόσμο. Θα ξεκινήσει ο εορτασμός την πρώτη μέρα της σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, την Παρασκευή, και θα τελειώσει σε 15 ημέρες. Αυτές οι ημέρες είναι και οι επίσημες διακοπές για τους Κινέζους. Ο εορτασμός της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς ξεκινά περίπου 7 ημέρες πριν από την παραμονή. Στη Βόρεια Κίνα ξεκινάνε τον εορτασμό 7 ημέρες πριν και ονομάζουν την ημέρα αυτή ημέρα της Προπαρασκευής, ενώ στη Νότια Κίνα ξεκινούν τις προετοιμασίες για το φεστιβάλ 6 ημέρες πριν την παραμονή. Τις ημέρες της Προπαρασκευής οι Κινέζοι θα καθαρίσουν τα σπίτια τους, θα φροντίσουν να αγοράσουν καινούργια πράγματα για τα σπιτικά τους, θα φροντίσουν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους και όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες τις οποίες έχουν, γιατί αν μείνει κάτι από αυτά για το νέο έτος, θεωρείται χρουσουζιά. Επίσης, τις ημέρες της προπαρασκευής, οι Κινέζοι θα ετοιμάσουν και όσα πρέπει για να εορτάσουν το φεστιβάλ της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Έτσι λοιπόν θα δούμε στα σπιτικά να ετοιμάζονται σπιτικές παραδοσιακές συνταγές, όπως είναι το τόφου, ένα είδος τυριού το οποίο γίνεται από σόγια, θα ετοιμάσουν το κρέας το χοιρινό, αλλά και το κοτόπουλο. Και το κοτόπουλο θεωρείται τυχερό, γιατί στα κινέζικα η λέξη που χρησιμοποιείται για το κοτόπουλο μοιάζει με τη λέξη καλή τύχη και έτσι θεωρείται η βρώση του κοτόπουλου κάτι το οποίο φέρνει τύχη στις οικογένειες το νέο έτος. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι οικογένειες θα μαζευτούν και θα στρώσουν ένα μεγάλο εορταστικό τραπέζι. Θα φάνε αργά το βράδυ και όλοι μαζί θα περιμένουν να αλλάξει η μέρα και να προϋπαντήσουν το νέο σεληνιακό έτος. Φέτος, το νέο έτος ονομάζεται Χρονιά του Σκύλου, γιατί κάθε νέο έτος παίρνει το όνομά του από το ζωδιακό κύκλο και φέτος είναι το 11ο ζώο που είναι ο σκύλος. Τις υπόλοιπες ημέρες της Πρωτοχρονιάς υπάρχουν διάφορα έθιμα και συνήθειες και παραδόσεις. Την δεύτερη μέρα, συνήθως, πηγαίνουν οι οικογένειες για να συναντήσουν τους γυραιότερους.
και να προσφέρουν το σεβασμό τους και τις ευχές τους. Και υπάρχει το έθιμο οι γυραιότεροι να προσφέρουν στους νεότερους κόκκινα φακελάκια όπου μέσα υπάρχουν χρήματα. Φυσικά καινούργια χαρτονομίσματα για να είναι τυχερό το νέο έτος. Γιατί αν το χαρτονόμισμα είναι τσαλακωμένο ή παλαιό, τότε θα έρθει χρουσουζιά στον παραλήπτη του κόκκινου φακέλου. Την τρίτη ημέρα θα επισκεφθούν οι οικογένειες τους κοντινούς συγγενείς και συνήθως τα πεθερικά τους. Και έτσι θα είναι μία ευκαιρία να μπορέσουν να δούνε όχι μόνο τους κοντινούς συγγενείς, αλλά και κάποιους από τους συγγενείς τους οποίους θα δούνε σπάνια το χρόνο. Γι' αυτό και αυτήν την ημέρα οι άνθρωποι εδώ ταξιδεύουν μακρινές αποστάσεις να επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στα χωριά τους, στην επαρχία, ώστε εκεί να συναντήσουν τις οικογένειες των συγγενών τους. Την πέμπτη ημέρα υπάρχει το έθιμο να πηγαίνουν και να προσκυνούν στο ναό και να αποδίδουν τιμή και θυσία στον Θεό του πλούτου. Και τούτο γιατί από αυτήν την ημέρα ξεκινούν να ανοίγουν τα καταστήματα και πάλι και έτσι θέλουν να φέρουν καλοτυχία στις επιχειρήσεις τους. Την ενάτη ημέρα τιμούν τον επουράνιο αυτοκράτορα και γιορτάζουν τα γενέθλιά του. Την 13η ημέρα πηγαίνουν και αγοράζουν φαναράκια. Και αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον θρηλυκό στρατηγό Γκουάν Γιου, ο οποίος είναι ο θεός του πολέμου, αλλά και ο προστάτης των επιχειρηματιών. Λέγεται ότι όσο ήταν εν ζωή ο θρηλυκός αυτός στρατηγός, είχε καταφέρει 100 νίκες επί των εχθρών του. Γι' αυτό και θεωρείται ο προστάτης των επιχειρηματιών. Την 15η ημέρα, που είναι και η τελευταία μέρα του φεστιβάλ της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, οι άνθρωποι εορτάζουν το φεστιβάλ με τα φαναράκια. Αυτό σημαίνει ότι θα βγουν στην εξοχή, πολλοί συνδυάζουν να κάνουν και πικνίκ στην εξοχή και συνήθως κατά το απόγευμα ανάβουν τα φαναράκια και τα αφήνουν να πετάξουν στον ουρανό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο χαιρετούν την Πανσέλινο η οποία ανατέλει εκείνη τη νύχτα και έτσι κλείνουν με αυτόν τον όμορφο τρόπο το όλο φεστιβάλ της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Βέβαια, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, αυτά τα έθιμα αφορούν τον κινεζικό κόσμο και βέβαια τα θρησκεύματα τα οποία βρίσκονται στην Κίνα και όπου βρίσκονται και ζουν Κινέζοι. Δεν είναι δυνατόν και εμείς που ανήκουμε σε άλλες θρησκείες να ξεφύγουμε από αυτόν τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τις θυσίες, τους θεούς, δεν ακολουθούμε τις τιμές που δίδουν οι Κινέζοι, όσοι από αυτούς είναι ταοϊστές, στις κινεζικές θεότητες, αλλά εμείς κρατούμε τις παραδόσεις της Πρωτοχρονιάς και προσφέρουμε ευχαριστία και προσκύνηση και λατρεία στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτό κάνουν οι χριστιανοί. Όσοι είναι Κινέζοι και είναι χριστιανοί, τηρούν τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς, αλλά δεν θα αποδώσουν θυσία στους ψεύτικους θεούς, αλλά θα αποδώσουν ευχαριστία στον Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Σε Αυτόν θα προσευχηθούν, ώστε η καινούργια χρονιά να είναι ευλογημένη. Ένα φεστιβάλ ανοίγεται μπροστά μας. Είναι η πρώτη ημέρα του νέου σεληνιακού έτους, του κινεζικού νέου έτους, του έτους του σκύλου.
να λοιπόν κάτι το οποίο υπάρχει εδώ στην Άπο Ανατολή και που ίσως είναι κάτι εξωτικό για όσους ζουν δυτικά, όπως στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο μακριά από την Άπο Ανατολή. Πρέπει να σου πω ότι ήσουν το φθηνότερο στο κινέζικο παζάρι. Αλλά μην ανησυχείς, θα σου δώσω κόκκινο φακελάκι. Κουν χέι φατσόι, καλή πρωτοχρονιά!